Εκτέλεση από τον Σάλιακα στη μικρή περιοχή. Κεφαλιά, απόκριση μεγάλη από τον Ζαρόπουλο. Κεφαλιά η οποία έγινε από τον Μπιανκόνι. Δεύτερη ευκαιρία για τον Βραζιλιάνο στράικερ. Δημούτσος Ρόμανιτς για τη Λαμία. Ρόμανιτς μια σέντρα στο πέναλτι. Πολύ ωραία. Θέλει να στρώσει έξω. Τυρώνε. Μαρκάρισμα πέναλτι. Πέναλτι κερδίζει ο Μπιανκόνι. Στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Βραζιλιάνος στα 27 του χρόνια. Με 5 γκολ φέτος με τον Πλατανιά. Τώρα με τη Λαμία. Ανοίγει το σκορ. Ανοίγει λογαριασμό. 1-0 στο 11ο λεπτό. Λάθος από την Λαμία. Πέλκα σε περίοπτη θέση. Πέλκα περιμένει για το σουτ με το αριστερό. Μπάλα κοντάρι. Γκολ 1-1. Ωραία ενέργεια στο 33 από τον Πέλκα, ο οποίος βρίσκει δίχτυα. Τα τρίκαλα ισοφαρίζουν σε ένα καλό, θα λέγαμε, χρονικό σημείο. Σάλιακα στο 53. Πρώτο δοκάρι. Ζαρόπουλος με υπερένταση και ενστικτοδός. Κρατάει τα τρίκαλα στο κόλπο. Ρόμανιτς. Δική του ατομική ενέργεια. Κρατάει την μπάλα εντός. Βασιλόγιαννης Ζαρόπουλος. Μπλοκάρει την μπάλα, παρακαλώ, στο 58. Ελευθεριάδης, ανεβαίνει ο Γιαννίτσης. Πρώτη επέλαση από τα δεξιά. Η σέντρα καλή. Το γυριστό από τον Παπαγεωργίου. Η μπάλα ψηλά. Out στο 62. Πρώτη ευκαιρία των τρικάλων στο δεύτερο ημίχρονο. Μπιανκόνι θέλει να γυρίσει, να κάνει ένα σουτ. Μπιανκόνι τώρα το σουτ νέο του Ρόμανιτς. Δημούτσος Ζαρόπουλος. Πρωταγωνιστής για μία ακόμα φορά ο goalkeeper των τρικάλων. Νέα απόκρουση στο 67. Και έφυγε τώρα ο Μπιανκόνι κάτω από τη μεσαία γραμμή. Το κοντρόλ. Ζαρόπουλος δεν βγαίνει. Μένει κολλημένος. Μπιανκόνι πάει να περάσει. Μπιανκόνι περνάει και καθαρίζει για τη Λαμία. Όχι. Πάνω στη γραμμή. Σωτήρια. Παρέμβαση από τον Οικονομόπουλο. Στο 89. Χρυσή ευκαιρία για τον Μπιανκόνι και τη Λαμία. Ένα τελευταίο γέμισμα. Καλή σέντρα. Ζαρόπουλος είναι μπροστά. Κεφαλιά επικίνδυνα. Κεφαλιά νέα δοκάρι. Οριζόντιο. Απίστευτη τελευταία φάση στο 95 για τα τρίκαλα. Θα ήταν ένα τρελό φινάλε, πιο τρελό από όσο ζήσαμε ήδη εδώ στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο της Λαμίας. Λαμία τρίκαλα, τελικό αποτέλεσμα 1-1, η Λαμία στα προημιτελικά. Όσο αντίπαλος είναι μέσα στο παιχνίδι, σίγουρα έχει πιθανότητες. Νομίζω όμως ότι ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι, βάλαμε τον γκολ. Είχαμε και άλλη φάση στο πρώτο ημίχρονο να κάνουμε το 2-0, οπότε να κλειδώσουμε την πρόκριση. Θα έλεγα από ένα ατομικό λάθος από το πουθενά δεχτήκαμε τον γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο πάλι είχαμε αρκετές φάσεις, καθαρές φάσεις να κάνουμε το δεύτερο γκολ. Δεν τα καταφέραμε. Στο 1-1, λογικό είναι μια φάση να βρει ο αντίπαλος, πήγε στο δοκάρι, αλλά νομίζω καλύτερη ομάδα ήμασταν εμείς και προκριθήκαμε δίκαια.